Σήμερα ο κύριος Θοδωράκης λέει το εξής και ρίχνει αυτή την πρόταση. Κοιτάξτε τη χώρα, βγάλτε πρόεδρο να ηρεμήσουν τα πράγματα, να ηρεμήσουν οι αιμοβόρες αγορές και, να πάμε και μετά εκλογές, να πάμε για πρόεδρο. Ναι, να πάμε μετά για βουλευτικές εκλογές, λέει. Να βάλουμε μετά για βουλευτικές εκλογές. Για βουλευτικές εκλογές. Να πάμε για εκλογές τον Νοέμβριο του 2015. Ναι, αναθεώρηση του συντάγματος, εκλογικός νόμος ναι. Και τον Νοέμβριο του 2015, πάμε τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο και Οκτώβριο. Να πάμε για εκλογές. Αυτό βέβαια πρέπει να το πει η κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση πρέπει να πει ότι πάμε τώρα να βγάλουμε πρόεδρο και ενδεχομένως αυτό να επηρεάζει. Τώρα βέβαια ο κ. Κατρούγκαλος μπορεί να μου πει ότι δεν θα επηρεάζει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορεί να επηρεαζόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη με αυτή τη λογική. Δηλαδή ότι οι εκλογές είναι πρώτον πυλών. Ποια πολιτική θα θέλατε εσείς να συνεχίσουμε να ακολουθούμε, αυτή που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία ή μια άλλη πολιτική? Εγώ θα ήθελα, κύριε Κατρούγκαλο, να ακολουθήσουμε μια εθνική πολιτική. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να πει αυτά τα οποία θέλει. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που είναι κυβέρνηση και να πάμε έτσι ενωμένοι στους Ευρωπαίους. Μισό λεπτό, κύριε Κατρούγκαλη, θα έκανε την πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν πάω στον κύριο Μελά, μισό λεπτό γιατί είναι από μακριά. Είναι για πρώτη φορά. Πολιτικές αυτές.